Για μεγάλο όγκο καταγγελιών σε ό,τι αφορά εργοδότες στο Ηράκλειο, που ενώ έχουν τους εργαζόμενους τους σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, τους ζητούν αφού δεσμεύονται από την νομοθεσία για ένα διάστημα και δεν μπορούν να τους απολύσουν, να παραιτηθούν οι ίδιοι. Έκανε λόγο μιλώντας στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού, ο οποίος διευκρίνησε ότι τέτοιες περιπτώσεις αποτυπώνονται με αυξητική τάση το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταγγελθεί από συναδέλφους εργαζόμενους να τους καλούν εργοδότες να υπογράψουν αποχώρηση ενώ η σύμβασή τους βρίσκεται σε αναστολή. Καλούμε τους συναδέλφους εργαζόμενους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν υπογράφουν αποχώρηση από το εργασιακό τους περιβάλλον, διότι μετά την αποχώρησή τους χάνουν κάθε εργασιακό δικαίωμα που απορρέει από τον νόμο, καθώς και τα επιδόματα ανεργίας. Έχουν παρατηρηθεί λοιπόν αυτά τα φαινόμενα, κάποιοι εργοδότες να δημιουργούν παραβατικές συμπεριφορές απέναντι στους εργαζόμενους, προσπαθώντας να βγάλουν κέρδος, αποχωρώντας τους εργαζόμενους χωρίς να κάνουν χρήση αυτού του διαστήματος που ορίζει ο νόμος να έχουν μετά την αναστολή τους υποχρεωτικότητα σε ένα χρονικό διάστημα να ξανασυνεχίσουν στην εργασία τους. Ότι αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι, τόνισε ο κ. Ριζικιανάκης, ο οποίος ζήτησε από τους εργαζόμενους στην εστίαση να μην διστάσουν να καταγγέλουν τέτοιου είδους συμπεριφορές που δημιουργούν τις προϋποθέσεις οι άνθρωποι αυτοί από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν από την αναστολή στην ανεργία, δίχως καν πρόβλεψη ταμείου ανεργίας. Συνάδελφοί μας τους καλούν στις επιχειρήσεις στις οποίες δουλεύουν να υπογράψουν αποχώρηση, διότι οι εργοδότες τους λένε ότι πλέον δεν μπορούν να στηρίξουν τη θέση εργασίας. Και μετά από μερικές μέρες καταλαβαίνουν ότι έχουν πάρει άλλο στη θέση εργασίας τους. Έτσι λοιπόν, αυτό δεν είναι ούτε σωστό, ούτε ηθικό, ούτε τίμιο μέσα σε μια πανδημία. Συνάδελφοί μας να βιώνουν και την ανθρωπιστική και οικονομική κρίση. Ότι υπάρχουν εργοδότες που εκμεταλλεύονται τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, διευκρίνησε ο πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού Τουρισμού, ο οποίος συμπλήρωσε ότι η κακή κατάσταση της αγοράς και το πρωτοφανές χτύπημα που έχει δεχθεί η εστίαση και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση μια τέτοια επιθετική στάση και παράνομη επίσης απέναντι στους εργαζόμενους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτές τις κινήσεις. Εμείς ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι οποιαδήποτε στιγμή τους καλέσουν να υπογράψουν αποχωρήσεις, να συμβουλευτούν το νομικό τους ή να έρθουν στο σωματείο μας να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές.